Ευχαριστώ πολύ, σ' αγαπώ Κατερίνα μου. Και εγώ σ' αγαπώ, σε ξέχασα χριστουγεννιά σου και δεν ήξερα ότι έχει γίνει 45. Λοιπόν, να σου πω μια ιστορία να γελάσετε. Είμαι στο δέστε του, τώρα τον είδα πάρα πολύ ωραία και εμφανισιακά. Α, Κατερίνα, εσένα είπε, την Πόθα είπε. Μπερδεύτηκα. Είναι γιατί η αρχισυντάκτρια η καινούργια μα που έχουμε, καινούργια μα πάρα πολλά χρόνια στο χώρο, η Κατερίνα η Πόθα, ήταν μαζί με τον Νικό Μουτσινά, μαζί με την Αγγελική Ιανακόπουλου στην αρχισυντάξια. Ηρωίδα κι αυτή. Οπότε τώρα την κλέψαμε εμεί. Ηρωίδα, ναι, τώρα δεν ξέρω ποιο θα μα πει στο τέλο τη σεζόν αν είναι πιο δύσκολο ο Μουτσινά ή εγώ. Πόθα! Λοιπόν, θέλω να σα πω ότι είμαστε την πρώτη χρονιά που έχω έρθει στο δέστε του και έχουμε αρχίσει όλοι λέμε κάτι. Εγώ πιο μικρή, ο Νίκος πιο μικρός, να λέει να κάνω μπότοξ, να πάμε όλοι κάτι να κάνουμε. Από τότε. Να φανούμε όλοι πιο ωραίοι, ρε παιδί μου. Πριν από 10 χρόνια. Ναι, και ξέρει λίγο κάτι για την κάμερα και αυτά. Και έχει πάει και έχει κάνει ένα μπότοξ. Το έχει κάνει εδώ πάνω και τον έχει κακιώσει και έχει γίνει με το φρύδι εδώ. Και είναι. Να πει γι' αυτό. Και από τότε λέει δεν ξανακάνω τίποτα. Τον θυμάμαι, δεν μπορούσε να κουνηθεί έτσι, ξέρετε. Το φρύδι και εκφραστικό εκεί ότι κάνει. Ναι, ναι. Τον είχα στείλει εγώ τότε στον γιατρό, μου λέει σταμάτα, δεν θα ξαναπάω ποτέ. Στον γιατρό που τον έστειλε, δεν θα ξαναπάει. Ναι. Εντάξει, τώρα είναι στα πολύ ωραία του ρε παιδί μου. Αλλά τα λέει ο Νίκο, ξέρει, δεν έχει τέτοια θέματα. Αλλά είχε πλάκα που το θυμάμαι χαρακτηριστικά τι να πάω να κάνω και λέει από τότε δεν σε ξανακούω. Και να μην το λέει, το παγώ. Εντάξει, παιδιά, έχει απορριφθεί τον μπότοξ πριν 5 χρόνια, ακόμα το έχει. Όχι, θα έχει κάνει χαρά που το είπε.